Ανακοινώθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕΑΟ Καβάλα 2024 μετά από σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Έτσι, πρόεδρος της ομάδας αναλαμβάνει ο Ανδρέας Κλαρής, πρώτος αντιπρόεδρος ο Αθανάσιος Πανδονίδης, δεύτερος αντιπρόεδρος ο Φελίνης Τρικίδης και μέλη ο Γεώργιος Τσακαλίδης και ο Πέτρος Τρικίδης. Χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων. Και εννοείται ένα παραπάνω του φιλαθλού κόσμου της Καβάλας να ξαναρθεί στο γήπεδο, να δει την ομάδα μας, να ξαναδεί τον ναό Καβάλα στη Super League 2, να θυμίσει, όπως είπατε και εσείς, στο γήπεδο παλιές καλές εποχές, να πάρουμε κι εμείς κουράγιο, να πάρουμε και οι παίχτες μας περισσότερο κουράγιο για ένα δύσκολο ανταγωνιστικό πετάθλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ο στόχος της ομάδας μας είναι να κάνει μια καλή πορεία, να μείνει στη Super League 2 και να μπορέσουμε να την έχουμε σε μια υψηλή κατηγορία, τουλάχιστον στη δεύτερη κατηγορία να παίζει των επαγγελματικών κατηγοριών. Να είναι ο κόσμος, να είναι κοντά μας. Θέλουμε κόσμο κοντά μας. Το φίλαθλο να έρθει να χειροκροτήσει την προσπάθεια. Την προσπάθεια των παιδιών να πάρει ο προπονητής μας που είναι και καβαλιώτης. Δηλαδή υπάρχει ένα team αυτή τη στιγμή και της διοίκησης, προπονητικό team, οι γυμναστές. Όλοι οι άνθρωποι απαρτίζονται από ανθρώπους της Καβάλας. Και νομίζω ότι είναι κάτι που το θέλαμε κι εμείς μετά από διάφορες εξελίξεις. Ναι, υπήρξαν πάρα πολλά. Αυτή είναι η ομάδα, ειδικά φέτος, πέρασε από χίλια μύρια κύματα και εμείς που το ζήσαμε από εκ των έσω. Ήταν δύσκολα. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε, κύριε Σκλαρή, ότι κάθε μέρα ήταν εντελώς διαφορετική γενικότερα για τις εξελίξεις. Κάθε μέρα που περνούσε είχαμε κάθε και κάτι καινούργιο. Κάθε ώρα θα έλεγα εγώ. Κάθε ώρα. Ναι. Αλλά καταφέραμε και θα υποστηρίξουμε την προσπάθεια αυτή που ξεκινήσαμε για να κρατήσουμε την ομάδα και να κάνει τη συμμετοχή της στη Super League 2. Γι' αυτό και αρθύνουμε και το ανοιχτό κάλεσμα προς κάθε φίλαθλο να έρθουν τα παιδιά στο γήπεδο με τους γονείς, θα πάμε σε δημοτικά σχολεία, η ομάδα, θα σχεδιάσουμε διάφορα πραγματάκια για να ξαναπάρει ξανά η ομάδα μας την έγκλη που είχε και να την κρατήσει ξανά ψηλά. Ναι, είμαστε σε συζητήσεις με το Δήμο και με την περιφέρεια που μας εγγυηθήκαν ότι και έχουν την θέληση να είναι δίπλα στο πλευρό μας για να μπορέσουν τα απαραίτητα πράγματα να έρθει και το Ανθή Καραγιάννη σε μια κατάσταση ώστε και οι φιλοξενούμενοι που θα έρχονται εδώ πέρα αγωνιστικά και σε θέμα φιλοξενίας να είναι το γήπεδο στην κατάσταση που πρέπει να είναι. Και η περιφέρεια και ο Δήμος είναι στο πλευρό της ομάδας για να μπορέσουν να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες που χρειάζονται στο γήπεδο. Εννοείται πως έγινε δουλειά. Εννοείται. Ότι η ομάδα παρέμεινε ενεργή ήταν η σημαντικότερη δουλειά. Ότι δεν φύγανε παίκτες, δεν φύγανε προπονητές. Το επιτελείο έμεινε όπως είναι, συνέχισε να προπονείται. Όλο αυτό εμείς σε μια συνέντευξη τύπου είπαμε ότι θα το συνεχίσουμε. Είχαμε κάτι στο μυαλό μας. Στην τελευταία συνέντευξη τύπου που είχαμε κάνει, είχαμε πει ότι την ομάδα θα τη συνεχίσουμε εμείς, όπως και να έχει. Μάλιστα. Δηλαδή, δεσμευτήκαμε και εμείς απέναντι στους φιλάθλους μας και θα ήταν άδικο να εκθέσουμε. Γι' αυτό και πήραμε και την απόφαση και την πρωτοβουλία μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά ότι η ομάδα πρέπει να παίξει και θα ηγηθούμε εμείς αυτής της προσπάθειας χωρίς κάποιον εξωτερικό, κανέναν άλλον επενδυτή. Εμείς από εδώ, εμείς θα το προσπαθήσουμε, εμείς θα το τρέξουμε. Αυτό τι σημαίνει, ότι και άνθρωποι από το περιβάλλον του κυρίου Διαμαντίδη ίσως να τους δούμε να αποχωρούν, κύριε Σκλαρή? Εννοείται. Από το περιβάλλον του κυρίου Διαμαντίδη δεν υπάρχει κανείς. Α. Αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Είναι όλοι καβαλιώτες. Είναι όλοι καβαλιώτες, εκτός από έναν που είναι υπεύθυνος σε κάποια θέματα που θα γίνουν, που θα έχουμε σήμερα να ορίσουμε τις αρμοδιότητες του καθενού του κυρίου Πλέτσα, που είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος που μας βοηθάει, που έχει βοηθήσει, ήρθε με κάποιο άλλο ρόλο, αλλά συνεχίζει με άλλο ρόλο στην ομάδα. Μάλιστα. Και προχωράμε και βλέπουμε.